Γεια σας παιδιά, Jetax εδώ, καλώς ήρθατε σε ένα κύριο βίντεο στο κανάλι. Αλλά πριν πούμε στο βίντεο, να στιμήσω το giveaway το οποίο τρέχει για τη μια κάρτα PS Plus των 20 ευρώ. Για να πάρετε μέρος στο giveaway πρέπει να με κάνετε follow στο Instagram. Θα έχω αφήσει ένα link στο description και στα σχόλια κάτω, αλλά θα βάλω και εδώ πέρα το username μου για να το δείτε. Και οπωσδήποτε να με έχετε sub και στο YouTube. Οπότε την ανακοίνωση για το οποίο κέρδισε την κάρτα του giveaway θα την κάνω Τετάρτη, στο βίντεο βασικά της Τετάρτης, και θα διαλέξω, όπως έχω πει, από τους καινούριους followers μου στο Instagram, και αυτό είναι το λόγο σας λέω να κάνετε follow εκεί πέρα, γιατί από εκεί θα επιλέξω τον ένα νικητή τυχαία. Οπότε αυτά όσον αφορά το giveaway. Πάμε σήμερα στο βίντεο όπου παίζουμε με αυτή την ομάδα. Θα παίξουμε με την 191 Squad, την οποία φτιάξαμε στο προηγούμενο βιντεάκι, όπως τη βλέπετε εδώ πέρα. Και οπότε πάμε να δούμε τι θα κάνουμε, αν μπορέσουμε επιτέλους να πάρουμε το draft μια τόσο καλή ομάδα. Λοιπόν παιδιά, όπως βλέπετε η πρώτη ομάδα του αντιπάλου μας έχει κακό chemistry, αλλά έχει μερικούς καλούς παίχτες. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τι θα γίνει στο παιχνίδι. Neymar έδωσε φάουλ, να ήταν φάουλ, έπεσε και όλος ο Neymar, αυτό έπρεπε να μην πέσει και ο Neymar. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, έχουμε ένα πολύ καλό στημένο σε πολύ καλή θέση και θα το κάνουμε με τον Neymar. Αν δεν κουνήσει τον τερματοφύλακα, μάλλον είναι γκολ. Αν δεν το κουνήσει, για να δούμε. Γκολ, εντάξει, είναι κλασικά αυτά τα γκολάκια. Κάνουμε γρήγορα το 1-0 στο 4 και βάζουμε από τώρα τις βάσεις για την νίκη. Πιστεύω είναι αρκετά καλύτερο του, αλλά θα δούμε. Εδώ ο Neymar, De Bruyne, πάλι Neymar με το αριστερό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, έχει πολύ καλό wake foot. Κάνουμε το 2-0 στο 8, και πιστεύω σιγά σιγά που να είναι θα δει και το rage quit, άλλα ένα γκολάκι σου χρειαστεί, άλλα δύο, θα δούμε. Neymar, Σόκρατες, τι παιχταράς είναι αυτός πραγματικά, μου αρέσει πάρα πολύ η κάρτα του, πάρα πολύ. Πατάω και ένα pause, μπάς και βγει, 3-0 στο 16, πολύ εύκολα τα πράγματα μέχρι στιγμής. Για να δούμε αν θα βγει ή θα μας το παίξει δύσκολος. Βγαίνει ευτυχώς, καλύτερα για να κερδίσουμε. Συγγνώμη παιδιά, ήρθε μια παραγγελία. Οπότε όπως και να έχει, πήραμε την πρώτη μας νίκη. Πάμε στο δεύτερο παιχνίδι. Λοιπόν, υπερομαθάρα κι αυτή, πραγματικά πάρα πολύ καλή ομάδα. Πιστεύω όμως ότι θα τα καταφέρουμε. Για πάμε να δούμε. Aubameyang, Σόκρατες, Neymar, Lampard. Πάλι Neymar, πολύ ωραίο passing game, Σόκρατες. Τι παίχτης είναι αυτός πραγματικά, δηλαδή μου ήρθε να το πάρω στην ομάδα μου για τα λεφτά. Πραγματικά, τι τρομερή κάρτα είναι αυτή. Μου τυχαίνει συνέχεια βασικά αυτό το draft, τον έχω μάθει κιόλας. Πάρα πολύ καλός, τρομερό shoot. 1-0. Σόκρατες, ο Aubameyang, με κόβει λίγο, περνάει από την παλιά. Ο Aubameyang, προλαβαίνω τον τυχαία, κάνω το 2-0 στο 7, πατάει pause, μυρίζω δεύτερο πάλι rage quit. Αν και έκανα βλακείο, πάτησα κι εγώ pause, ίσως τώρα να μην βγει. Αλλά τέλος πάντων θα δούμε. Για να δούμε. Βγήκε, εντάξει, ωραία. 2-2 race with, πάρα πολύ γρήγορα. Με 2-0 το ένα, το άλλο με 3-0. Δύο νίκες ήδη. Πάμε επιτέλους να κάνουμε το ένα παραπάνω βήμα. Για να δούμε. Λοιπόν παιδιά, εδώ είναι η ομάδα του τρίτου μας αντιπάλου. 2 Team of the Year, Ronaldo, Dybala. 3 Team of the Year, 3 Prime Moments Icon. Δύσκολο παιχνίδι, για να δούμε. Ο Aubameyang, εντάξει, οι φάσεις που έχουν γίνει είναι δύο από μένα και δύο από αυτόν, πολύ ανούσες βέβαια, όχι κάτι ιδιαίτερο. Πραγματικά πολύ κλειστό παιχνίδι, αν και το πιέζω δεν μπορώ να βάλω γκολ. Για να δούμε εδώ πέρα, μπας και κλειδώσουμε την άμυνα του κάπως. Ωραία μπαλιάγα ο De Bruyne και κάνουμε το 1-0 στο 83. Επιτέλους, πραγματικά ένα τόσο κλειστό παιχνίδι, επιτέλους καταφέρουμε να του βάλουμε τον γκολ μετά από τόση πίεση που τα ασκήσαμε. Πραγματικά δεν ξέρω τι φάση θα σας δείξω, δεν ξέρω τι θα κάνω στο edit, γιατί το παιχνίδι αυτό ήταν πάρα πολύ περίεργο. Θα δείξει όπως και να έχει 1-0. Επιτέλους, λίχτο, άντε, επιτέλους. Κάνουμε το 1-0, βασικά όχι κάνουμε το 1-0, νικάμε με 1-0. Και με 0 παθητικό, 2-0, 3-0 και 1-0 νίκης μας. Πάμε στον τελικό, επιτέλους, να δούμε αν θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να νικήσουμε τον draft. Λοιπόν, όπως ήταν αναμενόμενο, εντάξει, τελικό είμαστε πολύ καλή ομάδα. Ρόις, Headliner, Χιμένεθ, Παμεκάνο και πολύ καλή άμυνα κιόλας. Και καλή επίθεση φυσικά. Για να δούμε τι θα κάνουμε. Ίδιο σύστημα με εμάς. Πάμε να δούμε. Σόκρατες,
περνάει παλιά για τον Aubameyang. Σουτάρο, το απεκρούει ο Λιωρίς, αλλά Neymar με το αριστερό ευτυχώς μπήκε δοκάρι και μέσα. Αυτά τα σουτ συνήθως είναι λίγο δύσκολο να μπουν, ειδικά αν βάζει πολύ δύναμη. Όπως και να έχει, τα καταφέραμε, το βάλαμε, κάνουμε το 1-0 γρήγορα γρήγορα στο 7 και για πάμε να δούμε, δεν ξέρω ακόμα τι θα γίνει, είναι νωρίς. De Bruyne, σέντρα, Neymar, πραγματικά απίστευτο γκολ, την γκολάρα ήταν αυτή, Neymar 2-0, πραγματικά ο Neymar με διαφορά καλύτερος παίχτης, αυτός που με έχει οδηγήσει μέχρι εδώ πέρα και μάλλον που θα με οδηγήσει και μέχρι την νίκη του draft, χορεύει εδώ πέρα. Σάμπατ είναι αυτό. Κάνουμε το 2-0 στο 32 και πάμε. Είμαστε κοντά στην κατάκτηση του draft. Αν και νωρίς ακόμα. Neymar πάλι. Aubameyang. Σόκρατες. Πολύ ωραία παράγια για τον De Bruyne. 3-0. Ίσως και να βγει. Και να μην βγει όμως. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στην νίκη. Πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να αλλάξει. Εγώ όπως και να έχει τώρα θα το παίξω πολύ αμυντικά. Όχι μόνο πας πίσω-πίσω εννοείται, δεν είμαι τέτοιος, αλλά αρκετά αμυντικά για να κλειδώσω την νίκη σε περίπτωση που δεν βγει. Παιδιά, εντάξει, επιτέλου, μας το βάλει. Τέλος πάντων, δεν καταφέραμε να κρατήσουμε το 0 παθητικό σε όλα τα παιχνίδια του draft, αλλά αυτό πραγματικά δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι καταφέραμε να, στο δεύτερο ημίχρονο να κάνουμε μια καλή διαχείριση, να κερδίσουμε εύκολα το παιχνίδι με 3-0, 3-1 βασικά, συγγνώμη, το goal του φάγαμε στο 93, όπως και να έχει. Και παίρνουμε μια εύκολη νίκη. Γενικά όλα τα παιχνίδια μας, αν εξαιρέσει το προηγούμενο, ήταν εύκολα. Και πάμε τώρα εδώ πέρα να κάνουμε claim τα rewards. Πραγματικά γελάω με τι θα μου δώσετε να δω. Κλασικά πράγματα έχω δει και από άλλους, γι' αυτό είμαι σίγουρος. Ένα mega pack. Νικάς το draft για να σου δώσει τι, ένα mega pack και ένα premium gold players pack. Πραγματικά αυτό είναι γελίο. Πραγματικά γελίο. Δηλαδή. Νικά στο draft, δώσε ένα rare players pack ας πούμε και ένα prime good players pack, ένα rare electrum. Το ξέρω ότι καμιά φορά δίνει, αλλά τουλάχιστον να τα δίνε πάντα. Είναι πραγματικά πολύ κρίμα και δεν καταλαβαίνω το λόγο να γίνεται αυτό. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο, κάντε ένα like αν σας άρεσε, τώρα δεν νομίζω να μου δώσει κάτι καλό εδώ πέρα. Για να δούμε βέβαια. Όχι, δεν γίνει walkout. Όπως και να έχει, κάντε ένα like, μια γραφή, είστε καινούργοι, πάρτε και μέρος στο giveaway, ούτε boards, πάρτε και μέρος στο giveaway, όπως είπα στην αρχή, και θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας.